Μετά τη Σικελία, τη Βουργουνδία και τον Μπορντό, ο Δήμος Αρχανών Αστερουσίων και η Νεμαία συγκαταλέγονται ανάμεσα στις περιοχές σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης που αναγνωρίζονται ως πολιτιστικές διαδρομές του ΙΤΕΡ ΒΙΤΙΣ, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού που αναδεικνύει την ιστορική διαδρομή του Ίνου, εντάσσοντας μέσα σε αυτές περιοχές όπου το κρασί και η παραγωγή του αποτελούν κομμάτι της ιστορίας και της παράδοσης. Είναι ένας οργανισμός που αυτός ο οργανισμός έχει πάρει έγκριση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και διαχειρίζεται ευρωπαϊκά κονδύλια για την ανάδειξη του Ίνου, την πολιτιστική διαδρομή του Ίνου. Έχει μπει η ελίτ του κρασιού σε όλη την Ευρώπη, η Βουργουνδία, το Μπορντό ή το Σκάνι της Ιταλίας. Είναι μια σημαντική διάκριση. 15 Σεπτεμβρίου που παίρνουμε επίσημα την ένταξή μας στον οργανισμό, θα γίνει στο Μουσείο Θεσσαλονίκης στις 15 του Σεπτέμβρη και εντάσσονται δύο δήμοι σε όλη τη χώρα, ο Δήμος Νεμαίας και ο Δήμος Αρχανών Αστερουσίων. Με το βαθύπετρο που φιλοξενεί ένα μινωικό πατητήρι που έχει τοποθετηθεί χρονικά στο 1600 π.Χ., η ιστορία του τόπου έρχεται να αναδειχθεί μέσα από αυτή την σπουδαία διάκριση, δίνοντας επιπλέον όθηση όχι μόνο στα ποιοτικά κρασιά της περιοχής, αλλά και στη δυνατότητα δημιουργίας ενός πλαισίου που ο εινοτουρισμός θα ενισχύσει τη δυναμική του και μάλιστα ανεξάρτητα από την αυστηρή σε χρόνους τουριστική περίοδο για την Κρήτη, που εδώ και χρόνια επιχειρείται να επιμηκυνθεί. Ο πολιτιστικός ίνος είναι το βαθύπετρο που βρίσκεται στις Αρχάνες, που έχει μια ιστορία 4.000 χρόνια. Το κλειδί στην κλειδονιά για να μπούμε στον ευρωπαϊκό οργανισμό αυτό μας το έδωσε ο αρχαιολογικός χώρος και η ινική ιστορία που έχει ο Δήμος Αρχανών Αστερουσίων επί 4.000 χρόνια και πλέον. Μέσω της διάκρισης αυτής επιπλέον παρέχεται η δυνατότητα να γίνουν συμπράξεις με διεθνείς οργανισμούς, ενώ μπορεί να συντελεστεί και ένας κοινός πολιτιστικός χώρος με σκοπό την προώθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς, της εκπαίδευσης, της δικτύωσης του ποιοτικού και βιώσιμου διασυνοριακού πολιτιστικού τουρισμού. Είμαστε υπερήφανοι, είμαστε πολύ χαρούμενοι, γιατί με αυτόν τον τρόπο θα έρθουνε, θα αναδείξουμε και θα έρθουνε άνθρωποι να δούνε τα αμπελοτόπια της Κρήτης, τα αμπελοτόπια του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων, θα αναδείξουμε την κληρονομιά μας την ινική και με αυτόν τον τρόπο θα έρθουν και ευρωπαϊκά χρήματα για να στηρίξουμε και τις ντόπιες ποικιλίες των σταφυλιών και τους συνοποιούς που δραστηριοποιούνται στην περιοχή και να αναδείξουμε τα εξαιρετικά ινικά αποτελέσματα που έχει ο Δήμος μας.